το μικρό. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαστη. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημώ προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλες και φίλοι, ξεκινάμε με την ομιλία του Γέροντος Σάβα και παρακαλώ τον Πασχάλη, τον Μαρούδη, να μας πει ένα σύντομο βιογραφικό για να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας και από μένα. Ο πατήρ Σάβας εισκείτο επί χρόνια στο κελί των εισοδίων της στο τόκου, στην κερασιά του Αγίου Όρους, το οποίο ανήκει στην Ιερά Μονή Μεγίσης Λαύρας. Αυτή τη στιγμή διακονεί στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας ως πνευματικός και εφημέριος στη Μοναστική Αδελφότητα Αγίων Αναργύρων Πενταπλατάνου Γιαννητσών. Στη Σχολή Γονέων, όπως ίσως θα θυμάστε κάποιοι, μίλησε πρώτη φορά την 23/3/2009 με θέμα ασθένειες ψυχής και του σώματος, ενώ στις 13 Δεκεμβρίου του 2010 μας μίλησε για δεύτερη φορά με θέμα το σαράκι της ψυχής. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά με την ευκαιρία της πρώτης επετείου από την αγιοκατάταξη του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη να αναπτύξει το θέμα «Η οικογένεια και η αγωγή των παιδιών κατά τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη». Γέροντα, έχετε το λόγο. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Πανάγιο Τριαδικό Θεό μας για αυτή την ευκαιρία που μου δίνει να είμαι πάλι ανάμεσά σας και επίσης να ευχαριστήσω το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη σας τον κύριο Γεώργιο για την ευχή και ευλογία που μου έδωσε να έρθω και να σας ομιλήσω, καθώς και τον Σεβασμιότατο Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας τον κύριο Ιωήλ για την δική του ευλογία που επίσης μου έδωσε με πολύ χαρά να έρθω εδώ να σας ομιλήσω. Θέλω να σας παρακαλέσω πρωτίστως τους σεβαστούς πατέρες και όλους εσάς τους εν Χριστώ αδελφούς να ευχηθείτε ώστε η σημερινή ομιλία να είναι οικοδομητική προς δόξαν Θεού και ωφέλιμη ψυχικά για όλους μας. Το θέμα μας, όπως θα γνωρίζετε, είναι η οικογένεια και η αγωγή των παιδιών κατά τον Άγιο Πορφύριο. Βέβαια, θεωρώ τον εαυτό μου ανάξιο να μιλώ για αυτό τον τόσο μεγάλο σύγχρονο Άγιο της εποχής μας, αλλά όπως είπα, στηρίζομαι στις ευχές των πατέρων και στις δικές σας και θα παρακαλούσα να μην μιλήσω εγώ, αλλά να μιλάει ο Άγιος και έτσι να ωφελούμαστε όλοι, και εγώ πρώτος που τα λέω και εσείς που τα ακούτε. Και νομίζω ότι ο Άγιος μπορεί να το κάνει αυτό με τη χάρη τη μεγάλη που έχει. Θα ήθελα να αρχίσω με ένα περιστατικό. Μιλάει ένα πνευματικό του παιδί. Το έτος 1977 η σύζυγός μου έμεινε έγκυος. Η χαρά μας ήταν μεγάλη. Και η πρώτη μας φροντίδα ήταν να ενημερώσουμε τον πατέρα Πορφύριο, ο οποίος συμμερίζεται τις χαρές μας και τις λύπες μας από την πρώτη μέρα της γνωρισμίας μας και μας στήριζε με τις προσευχές του αλλά και τις συμβουλές του, οι οποίες ήταν γεμάτες από σοφία και θεία έμπνευση. Πράγματι τον επισκέφτηκαν και το πρώτο που τους είπε ήταν «Τώρα ολοκληρώθηκε η ευτυχία σας. Ο καλός μας Θεός σας τα έδωσε όλα. Είστε καλοί και τους καλούς ο Κύριος δεν τους στερεί τίποτε.
Εξάλλου σας το είχα πει, θα κάνετε παιδί. Αλλά εσείς, μωρέ, έλεγε και αυτές τις εκφράσεις, έτσι για να δείξει την οικειότητα που είχε, είσαστε άπιστοι θωμάδες. Δεν πιστεύετε αυτά που σας λέω. Το ξέρω ότι με αγαπάτε, αλλά είστε ολιγόπιστοι. Λυγίζετε εύκολα που να σας πάρει η ευχή. Όταν έρχεστε, σας βλέπω σκυθροπούς και απελπισμένους. Και όταν φεύγετε, σας βλέπω στον δρόμο, με το χάρισμα που είχε βέβαια, έτσι το διορατικό, σας βλέπω που πηγαίνετε στο σπίτι σας χαρούμενους, ευτυχισμένους και με τονωμένη την πίστη σας. Το αυτοκίνητό σας δεν κυλάει, αλλά πετάει. Τώρα καθίστε να σας πω ορισμένα πράγματα για να έχετε υπόψη σας σαν υποψήφιοι γονείς που είστε. Και αυτά που θα σας πω θέλω να τα βάλετε καλά στο μυαλό σας, να τα συγκρατήσετε και να τα εφαρμόσετε κατά γράμμα εάν δεν θέλετε να δείτε το παιδί σας δυστυχισμένο και τους εαυτούς σας το ίδιο. Σκόπιμα επέλεξα να αρχίσω έτσι, διότι αν κανείς προσέξει αυτά που θα πει τώρα ο γέροντας, θα λέγαμε θα έχει μια σύνοψη της όλης ομιλίας. Έρχονται εδώ εκατοντάδες γονείς και με κλάματα στα μάτια με παρακαλούν να βοηθήσω τα παιδιά τους, γιατί άλλα έμπλεξαν με ναρκωτικά, άλλα με κακές παρέες, άλλα τους βρίζουν, τους γονείς, τους χτυπούν, τους ζητούν χρήματα για να τα χρησιμοποιήσουν στις καρτοπαικτικές λέσχες και στα άλλα τυχερά παιχνίδια, και όταν δεν έχουν να τους δώσουν, τους απειλούν και ακόμα και τους χτυπούν, όπως είπαμε. Έτσι φτάνουν οι γονείς να καταριώνται, και αυτά τα παιδιά ακόμα και την ώρα και τη στιγμή που τα έφεραν στη ζωή. Φοβερό πράγμα. Έχω δει γονείς να κλαίνε με μαύρο δάκρυ για το κατάντημα των παιδιών τους και να λένε χίλιες φορές να μην τα είχαμε, γιατί τότε θα είχαμε έναν καημό και μια στεναχώρια που δεν θα είχαμε παιδιά. Ενώ τώρα μου λένε έχουμε χίλιους καημούς και άλλες στενοχώριες για τα προβλήματα τα φοβερά που μας δημιουργούν καθημερινά και ντρεπόμεθα να κυκλοφορούμε στον κόσμο. Γι' αυτό ζητάνε να τους βοηθήσω με τις προσευχές μου για να σώσουν τα παιδιά τους. Όμως όταν τους ρωτώ εσείς τι κάνατε ή τι κάνετε τώρα για να βοηθήσετε αυτά τα δυστυχισμένα πλάσματα, μου απαντούν σχεδόν στερεότυπα ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε, γιατί ξέφυγαν από τον έλεγχό τους, γιατί ήταν έφηβοι. Να κάνω μια παρένθεση και ένα σχόλιο. Δυστυχώς, αν όχι όλοι, η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων τότε αρχίζουν να ασχολούνται με τα παιδιά. Θα έλεγα ουσιαστικά και με πολύ έτσι αγωνία όταν προκύψουν τα προβλήματα. Πόσες φορές έχω ακούσει γονείς που λένε είναι καλό το παιδάκι μου, καλό είναι, ναι, μέχρι τώρα είναι πολύ καλό. Ναι, αλλά η καταιγίδα έρχεται και έχει τεράστια σημασία πότε θα αρχίσει η αγωγή. Όταν φτάσει το παιδάκι στην εφηβεία, όπως θα μας το πει λίγο μετά, έχει πετάξει το πουλάκι, χαρακτηριστικά έλεγε ο γέροντας. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο εκτός βεβαίως από θερμή προσευχή. Επόμενο ήταν, αφού αφήσατε όλα τα παιδικά χρόνια ανεκμετάλλευτα και περιμένατε να έρθει η ήβη, η εφηβεία, για να ασχοληθείτε με τα παιδιά σας, ασφαλώς αυτά τα αποτελέσματα θα είχατε και θα πρέπει να περιμένετε και χειρότερα. Το παιδί είναι σαν το ζυμάρι. Όσο πιο μαλακό είναι το ζυμάρι, τόσο πιο εύκολα πλάθεται, διαμορφώνεται, διαπαιδαγωγείται και τελειούται. Τώρα που θυμηθήκατε εσείς ότι έχετε παιδιά ή μάλλον σας τα θύμισαν αυτά με τις αταξίες τους, τις απαιτήσεις, τις παρανομίες τους και γενικά με την ανήθικη συμπεριφορά τους, με τη γενικότερη ανηθικότητα, τώρα είναι αργά. Πέταξε το πουλάκι. Και αν πετάξει το πουλί που το είχαμε στο κλουβί, δύσκολα πιάνεται, για να μην πω πως δεν ξαναπιάνεται. Η διαπαιδαγώγηση του παιδιού είναι το α και το ω των υποχρεώσεων που έχουν οι γονείς σε αυτή την ανθρώπινη ύπαρξη, που με τη θεϊκή συνύπαρξη φέρνουν στη ζωή.
Οι γονείς που απέτυχαν να διαπαιδαγωγήσουν το παιδί τους σωστά θεωρούνται αποτυχημένοι σε όλα. Προσέξτε, θα λέγαμε σκληρή γλώσσα. Πολύ σκληρή γλώσσα. Από έναν άνθρωπο αγιότατο που έχει μέσα του βεβαίως ενεργό το Άγιο Πνεύμα και τον καρπό του που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη και όλα αυτά. Και δυστυχώς να το πω και αυτό εν παρενθέσει, υπάρχει μια σύγχρονη τάση να εμφανίσουν τον Γέροντα Πορφύριο όπως θέλουν κάποιοι. Ότι ήταν πολύ επιεικής, ότι δεν μιλούσε για ηθική, ότι ήταν πολύ διαλλακτικός με όλους και με όλα και τα ανεχόταν όλα. Βλέπετε πόσο σκληρά μιλάει. Είναι δικά του λόγια αυτά. Και μιλάει σε γονείς πονεμένους, που θα λέγαμε περιμένανε μια συμπαράσταση και μια παρηγοριά ανθρώπινη. Και όμως ο Γέροντας τους ομιλεί βάζοντας τον τύπο, τα δάχτυλά του στον τύπο των ύλων. Γιατί πράγματι η ευθύνη είναι σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των γονέων για το παραστράτημα των παιδιών. Και προσέξτε, θα ακούσετε και χειρότερα και πιο βαριές εκφράσεις. Οι γονείς που απέτυχαν να διαπαιδαγωγήσουν το παιδί τους σωστά θεωρούνται αποτυχημένοι σε όλα. Σε όλα, με ακούτε? Γιατί αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν γονείς που αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή να επεκτείνουν τις βιομηχανικές τους εγκαταστάσεις και να πολλαπλασιάσουν τα χρήματά τους με αποτέλεσμα να γίνουν μεγιστάνες του πλούτου, ενώ παράλληλα δεν έκαναν τίποτα για την χρηστή διαπαιδαγώγηση, το χρημερίτα έτσι, την σωστή, την ορθή, την καλή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, τότε σας λέγω ότι όχι μόνο δεν προσέφεραν τίποτε στα παιδιά τους, αλλά αγωνίστηκαν και κοπίασαν για να δημιουργήσουν τεμπέληδες, ακαμάτες και, προσέξτε τη λέξη, εγκληματίες. Ναι, σας το βεβαιώνω εγώ, εγκληματίες έφτιαξαν. Είχα κάνει την ίδια ομιλία πριν περίπου ένα χρόνο και μετά την είδα στο διαδίκτυο, την κάνατε ανάρτηση. Λοιπόν, και είχε από κάτω κάποιος ένα σχόλιο και τα έβαζε μαζί μου. Δηλαδή λέει όλοι μας την κλιματία οι γονείς και τι είναι αυτά τα πράγματα που λέει ο πατήρ Σάββας. Αλλά δεν τα λέω, ο Άγιος Πορφύριος τα λέει. Και ξέρετε γιατί, συνεχίζει ο Γέροντας. Γιατί το χρήμα όταν βρεθεί σε χέρια διεφθαρμένων ανθρώπων κάνει κακό. Και στους ίδιους που το έχουν και στους άλλους που το στερούνται. Γιατί οι πρώτοι εξαγοράζουν τους τελευταίους από ανάγκη και τους χρησιμοποιούν σαν άβουλα όντα, αυτοί που έχουν, αυτούς που δεν έχουν, όπου, όποτε και για οποιοδήποτε λόγο θέλουν, πάντως ποτέ για καλό. Λέει πολύ ωραία ο Ιερός Χρυσόστομος, αν αφήσεις, λέει, στο παιδί σου χρήματα, όπως αγωνίζονται οι πλήστοι γονείς σήμερα, λέει, αγωνίζομαι για το παιδί μου. Πώς αγωνίζεται? Από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύει. Γιατί? Για να κάνει περιουσία, σπίτι, χρήματα στην τράπεζα, να αφήσω, λέει, στο παιδί μου, να εξασφαλίσει το παιδί μου. Έτσι θα εξασφαλίσει το παιδί σου. Λέω, Ριζόστομος, προσέξτε, μην αφήσετε στα παιδιά σας χρήματα. Αρετή να τους αφήσετε. Αν του αφήσεις χρήματα χωρίς αρετή, το κατέστρεψες. Είναι σαν να δίνεις ένα μωρό ένα περίστροφο να αυτοκτονήσει. Γιατί δεν ξέρει πώς να το χρησιμοποιήσει τον πλούτο ένας άνθρωπος που δεν έχει αρετή. Και σίγουρα θα το χρησιμοποιήσει καταστροφικά και για τον εαυτό του και για την κοινωνία. Συνεχίζω, Γέροντας. Δεν έχετε ακούσει που λένε το χρήμα διαφθείρει συνειδήσεις? Πιο σωστή κουβέντα για το ρόλο που παίζει το χρήμα στη συνείδηση του ατόμου και ειδικότερα στην εξαγορά της συνειδήσεως των ανθρώπων από καταβολής κόσμου, εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει. Πού πάτε μακριά? Ο Ιούδας δεν πρόδωσε τον Ιησού μας για το χρήμα? Και ξέρετε ότι αυτός θα είναι και ο τρόπος που θα περάσει ο Αντίχριστος μέσα στην ανθρωπότητα. Τώρα βλέπετε, έχουμε την κρίση. Και όλοι οι άνθρωποι είναι δυσκολεμένοι οικονομικά. Ένας άνθρωπος που δεν έχει ερίσματα πνευματικά και ζωή πνευματική και δεν ζει τη χαρά του Χριστού, όταν θα βρεθεί ένας κυβερνήτης, που μπορεί να είναι και παγκόσμιος, έτσι, που θα πει, κοιτάξτε, εγώ θα σας δώσω όσα χρήματα θέλετε, δεν θέλω τίποτα, μόνο να πάρετε το χάραγμα. Ποιος δεν θα το πάρει, πέστε μου? Ποιος δεν θα το πάρει? Όταν φέρουν την ανθρωπότητα σε μια τέτοια δύσκολη όπως είναι σήμερα κατάσταση οικονομική, που δεν θα έχει να φάει.
Του λέει, τώρα τι μου λες, 1000 χαράγματα θα πάρω, προκειμένου να έχω να φάω. Γιατί, γιατί ακριβώς το χρήμα και η αγάπη για το χρήμα είναι η ρίζα κάθε πάθος. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πνευματική ζωή και δεν έχει, διότι δεν έχει πάρει και σωστή αγωγή από τους γονείς, κατά κανόνα εκεί είναι η ρίζα του κακού, στην λαθασμένη αγωγή, και έχει προσανατολιστεί έχοντας ως μέγιστο αγαθό την ηλική ευημερία, οπότε έχει άλλον Κύριο, όπως είπε ο Χριστός μας, δεν έχει Κύριο τον Χριστό, έχει Κύριο τον Μαμουνά. Μετά πολύ εύκολα θα υποταχθείς τον Αντίχριστο και θα αρνηθεί την πίστη του. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό μας για το χρήμα. Αυτό δεν σας στάνει? Δεν είναι αρκετό να σας πείσει για την καταστρεπτική δύναμη που έχει το χρήμα όταν το χειρίζονται άνθρωποι που δεν έχουν μέσα τους Θεό? Και αυτοί που δεν ασχολούνται με τη θεϊκή διαπαιδαγωγή των παιδιών τους, τι νομίζετε ότι φτιάχνουν? Ιούδες φτιάχνουν. Και αλίμονό τους. Γιατί συγκεντρώνουν θησαυρούς εδώ στη γη και αδιαφορούν για τη βασιλεία των ουρανών. Βλέπετε, σκληρή γλώσσα. Αλλά μην τα βάλετε μαζί μου. Το Αγίο Πορφυρίο είναι αυτά. Ο οποίος θεωρείται από κάποιους ότι ήταν πάρα πολύ μαλακός και ήπιος κλπ. Αλλά βλέπετε, οι Άγιοι όταν θέλουν να μας βοηθήσουν, μας τα λένε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί αν κανείς δεν ξεκινήσει από τη ρίζα του κακού, δεν θεραπεύεται το κακό. Εξάλλου, αυτά που συγκεντρώνουν εδώ οι γονείς, ούτε και οι ίδιοι θα προλάβουν να τα απολαύσουν, αλλά ούτε και τα κακομαθημένα παιδιά τους θα μπορέσουν να τα διατηρήσουν. Και ξέρετε γιατί? Γιατί οι μεν γονείς έχουν προσβληθεί από ανίατη αρρώστια που λέγεται φιλαργυρία. Ο φιλάργυρος δεν έχει χρήματα, ξέρετε, μπορεί να είναι πλούσιος. Αλλά τι είναι? Είναι απλώς φύλακας των χρημάτων και της περιουσίας του. Και ζει μια δυστυχία. Ζει μια συνεχή αγωνία πώς θα φυλάξει αυτά που έχει. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος πολύ σωστά ότι ζουν μια άρρωστη κατάσταση. Και με αυτήν θα πεθάνουν αγκαλιά. Όλα τα άλλα αγαθά που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο τους αφήνουν αδιάφορους. Επομένως και τα άλλα τα αγαθά που δίνει ο Θεός, τα ίνα, τα υλικά, ούτε αυτά τα χαίρονται οι φιλάργυροι. Θα πεθάνουν χωρίς να μπορέσουν να τα απολαύσουν. Τα δε παιδιά τους, ανίκανα όπως τα κατάντησαν, δεν θα είναι σε θέση να τα διατηρήσουν. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ζει εν Χριστώ, δεν βιώνει το Άγιο Πνεύμα, την εν Χριστώ ζωή, όπως έλεγε ο μακαριστός ο Γέροντας Παΐσιος, γίνεται τελικά άχρηστος για την κοινωνία. Άχρηστος. Άχρηστος με γιώτα, χωρίς Χριστό, και άχρηστος με ήττα. Γιατί το να διατηρεί κανείς τα αγαθά είναι δυσκολότερο από το να τα αποκτήσει. Και το βλέπουμε αυτό με πάρα πολλά παραδείγματα σύγχρονα. Θυμάμαι τη ρίση της κόρης του Ωνάση που έλεγε ότι μία ημέρα στη ζωή μου δεν έζησα ευτυχισμένη. Ούτε μία ημέρα. Παρόλο που τα είχε όλα. Πράγματι, έχει δίκιο ο Παππούλης. Το διατηρήσε τα αγαθά, χαλεπόδερον του κτίσαστε, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι προγονείς μας. Συνεπώς, εάν δεν υπάρχει σωστή διαπαιδαγώγηση, τώρα σχολιάζει το πνευματικό παιδί, δεν υπάρχει τίποτε. Και η σωστή διαπαιδαγώγηση δεν γίνεται όπως θέλουμε εμείς, κατά το δοκούν δηλαδή. Δυστυχώς οι περισσότεροι γονείς θυμούνται τους μεγάλωσαν οι δικοί τους γονείς και ανακυκλώνουν τα λάθη τους. Έτσι μου έκανε η μάνα μου, έτσι κάνω και εγώ στο παιδί μου. Μα σου έκανε σωστά η μάνα σου, με ποια κριτήρια? Πρέπει να έχουμε σωστά κριτήρια. Και τα σωστά κριτήρια θα τα βρούμε στο νόμο του Θεού και στον ερμηνευμένο νόμο του Θεού από τους Αγίους Πατέρες. Αν κάνανε τον κόπο οι γονείς να διαβάζανε τον Ιερό Χρυσόστομο, θα βλέπανε ότι ο Άγιος αυτός εδώ και 1600 χρόνια έχει γράψει έναν ολόκληρο λόγο, μελέτη, περί του πώς πρέπει οι γονείς να ανατρέφουν τα τέκνα τους και περί καινοδοξίας. Αυτός είναι ο τίτλος της ομιλίας.
Και θα πει κανείς τι σχέση έχει η καινοδοξία με την ανατροφή των παιδιών. Κέρια σχέση έχει. Γιατί το κορυφαίο λάθος που κάνουν οι γονείς είναι να τρέφουν στα παιδιά από την πρώτη στιγμή που το παιδί θα έρθει στο φως την καινοδοξία, τη φιλαυτία, την υπερηφάνεια. Πώς? Με τα πάρα πολλά κανακέματα που του κάνουν, τα χαϊδέματα, τα κοσμητικά επίθετα, κορώνα μου, χρυσό μου κλπ. Κλπ. Τα γνωστά. Τα χαϊδέματα με την ικανοποίηση όλων των θελημάτων άμεσα του παιδιού και νομίζουν ότι έτσι δείχνουν αγάπη στο παιδί. Και το παιδί αποκτάει τη συνείδηση ότι είναι το κέντρο του κόσμου και μαθαίνει να χειρίζεται τους γονείς. Όταν δεν του το δίνουν, κλαίει. Και ξέρει ότι αμέσως θα το αρπάξουν στην αγκαλιά τους και θα το κανακέψουν. Και γίνεται τύρανος μετά το παιδί. Και μετά λέμε γιατί το παιδί αυτό είναι τόσο εγωιστής. Γιατί ακριβώς εσύ το έθρεψες αυτό το πάθος από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε. Και όχι μόνο αυτό το πάθος, αλλά και μαζί με αυτό και όλα τα πάθη. Τη φιλοχρηματία κατ' εξοχήν και τη φιλιδονία. Και όταν έρθουν τα προβλήματα στην επιφάνεια, στην εφηβεία, τότε οι γονείς αλόφρονες τρέχουν στους γεροντάδες, όπως τον Γέροντα Πορφύριο, «Χάνεται το παιδί μου, κάνε προσευχή να σωθεί». Μα τώρα το πουλάκι έχει πετάξει. Όταν είχες το παιδί και έπρεπε να του κάνεις την αγωγή, εσύ έλεγες τα αντίθετα και έκανες τα αντίθετα από αυτό που έπρεπε να κάνεις. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό όχι μόνο το πώς θα κάνουμε αγωγή, αλλά και το πότε. Πότε θα αρχίσουμε την αγωγή. Και το σημείο εκκίνησης της αγωγής δεν είναι άλλο παρά η σύλληψη. Προσέξτε, όχι η γέννηση, η σύλληψη. Από την ώρα της συλλήψεως, έλεγε ο μακαριστός γέροντας και Άγιος πλέον τώρα επίσημα της Εκκλησίας μας Πορφύριος, αρχίζει η αγωγή των παιδιών. Συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της κοιήσεως, συγκυμοσύνης, και αυξάνεται συνεχώς από την ημέρα του τοκετού μέχρι της πλήρους ενηλικιώσεως του παιδιού. Αυτό που σας λέγω είναι πολύ βασικό. Γι' αυτό θέλω πολύ να το προσέξετε. Η φροντίδα των γονέων για το παιδί αρχίζει από τότε που αυτό βρίσκεται στην κοιλία της μητέρας του. Ναι, από τότε. Μα θα μου πείτε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για το έμβριο και γενικά για ένα παιδί που βρίσκεται ακόμα μέσα στην κοιλία της μητέρας του. Σας απαντώ. Εμείς μόνοι μας τίποτε. Εκείνος όμως με κεφαλαίο, ο Χριστός μας δηλαδή που επέτρεψε τη σύλληψή του, τα πάντα. Αλήθεια, υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από τη σύλληψη, αλλά και ακόμα μεγαλύτερο θαύμα θα λέγαμε είναι το να φτιάξεις έναν Άγιο. Και αυτό είναι καθήκον των γονέων. Ο Θεός δεν σου έδωσε ένα παιδί απλώς να το έχεις και να το χαίρεσαι σαν ένα κουκλάκι ας πούμε. Ούτε στο έδωσε για να το έχεις παρηγοριά στα γυρατιά σου να σε γυροκομίσει, όπως υπάρχει στο υπόβαθρο ίσως κάποιων ή και όλων των γονέων. Αλλά στο έδωσε για να το αγιάσεις, αφού εννοείται και εσύ αγιάζεσαι και αγωνίζεσαι για τον ίδιο σκοπό. Από μικρός, συγχωρέστε που μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά το ακούω συνέχεια, σκοπός του ανθρώπου είναι να κάνει οικογένεια. Είναι αυτός ο σκοπός του ανθρώπου. Ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά και να χαρούμε και εμείς οι γονείς, εσείς οι γονείς, που έχουμε εγγόνια και δυσέγγωνα. Ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου? Η θέωση είναι. Το καθομοίωση είναι. Το ξέρουν αυτό οι γονείς, οι αγαπητοί γονείς? Ή το ξεχνάνε? Ή συμβιβαζόμαστε τόσο εύκολα με αυτά τα λεγόμενα κοινωνικά στερεότυπα? Αυτά όλα πρέπει να γκρεμιστούν πρώτα μέσα στην ψυχή του γονιού για να μπορέσει να κάνει σωστή αγωγή στο παιδί. Και από εκεί και μετά θα αρχίσει να κάνει αγωγή στο παιδί εργαζόμενος ταυτόχρονα στον εαυτό του. Και το παιδί, όπως έλεγε πάλι ο Άγιος Πορφύριος, δεν ακούει τόσο αυτά που του λέμε όσο βλέπει αυτά που κάνουμε.
πόσο αγώνα εμείς κάνουμε για τον αγιασμό μας τον προσωπικό. Αυτό περνάει στο παιδί ως ένα ηχηρότατο κήρυγμα, χωρίς καν ενδεχομένως να του λέμε τίποτα ή πολύ λίγα για τον Θεό. Και αυτό αρχίζει από τη στιγμή της συλλήψεως. Θα πείτε, και τότε μπορούμε να κάνουμε κήρυγμα στο παιδί, βεβαιότατα. Με την Άγια Ζωή που θα κάνουν οι γονείς, με την εγκράτεια που θα έχουν, με την προσευχή που θα κάνουν, με την αγιασμένη μουσική που θα υπάρχει στο σπίτι, τη βυζαντινή μουσική και όχι κάτι άλλο, με το θυμίαμα που θα έχουν, όλα αυτά περνάνε στο έμβριο. Με την ομόνοια και την αγάπη που θα έχουν μεταξύ τους, με τη Θεία Κοινωνία τη συχνή που θα κάνει η Άγιος Μητέρα καθ' υπόδειξη του πνευματικού της Πατρός, κλπ. Το έμβριο, παρατηρεί ο Όσιος Πορφύριος, ακούει και αισθάνεται μέσα στην κοιλία της μητέρας του. Ό,τι αισθάνεται η μητέρα, λύπη, πόνο, φόβο, άγχος κλπ, τα ζει και αυτό. Αν η μάνα το θέλει το έμβριο, αν δεν το αγαπάει, ή ο πατέρας, αυτό το αισθάνεται. Και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα του που το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα άγια συναισθήματα της μάνας. Όταν έχει χαρά, ειρήνη, αγάπη στο έμβριο, τα μεταδίδει αυτά σε αυτό μυστικά, όπως συμβαίνει με τα γεννημένα παιδιά. Γι' αυτό πρέπει η μητέρα να προσεύχεται πολύ κατά την περίοδο της κοιήσεως και να αγαπάει το έμβριο, να χαϊδεύει την κοιλία της, να διαβάζει ψαλμούς, να ψάλει τροπάρια, να ζει ζωή Αγία και όχι να βλέπει τηλεόραση και να ακούει κοσμικά τραγούδια. Οπότε όλα αυτά περνάνε και στο παιδί, στο έμβριο. Το παιδί βλέπει με τα μάτια της μάνας και ακούει με τα αυτιά της μάνας. Αυτή είναι δική της ωφέλεια. Αυτή η ζωή που θα κάνει η μητέρα η Αγία ωφελεί και την ίδια. Αλλά κάνει θυσίες και για χάρη του εμβρίου, για να γίνει και το παιδί πιο άγιο, να αποκτήσει από την αρχή άγιες καταβολές. Η υπεραγία Θεοτόκος, που ήταν τόσο άγιο παιδάκι, ώστε να έχει φτάσει σε τόσο υψηλή πνευματική ωριμότητα, ώστε σε ηλικία μόλις 3 ετών να γίνει τι? Έγκλειστη. Η Παναγία μας είναι μια έγκλειστη ασκήτρια από 3 ετών μέσα στα Άγια των Αγίων. Ποιο κοριτσάκι το κάνει αυτό σήμερα? Να έχει τέτοια πνευματική ωριμότητα και να πάει τρέχοντας χαρούμενη μέσα στα Άγια των Αγίων να κλειστεί για 12 χρόνια. Και εκεί τι να κάνει? Να προσηλώσει το νου της στο Χριστό. Πού οφείλεται αυτή η ωριμότητα? Στους Αγίους γονείς της, κατ' εξοχήν, και βεβαίως και στη δική της βούληση. Οι Άγιοι γονείς της όμως, όπως λέει ο μακαριστός Άγιος Πατέρας Παΐσιος, ήταν το απαθέστερο ζευγάρι της ανθρωπότητας. Και από την Αγία Ρίζα έχουμε την Αγία Κόρη. Όταν το παιδί αποκτήσει από την κοιλία της μητέρας του τις καταβολές της αγιότητας, τότε κατά κανόνα θα έχει μια καλή πνευματική εξέλιξη που θα το οδηγεί στη σωτηρία. Και αυτό βεβαίως είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά γιατί? Διότι η αμαρτία, η αποστασία από το Θεό δεν είναι μέσα στη φύση μας. Είναι κάτι που μπήκε εκ των υστέρων. Ο Θεός μας έπλασε χωρίς αμαρτία. Και οι διάφορες αμαρτωλές προκλήσεις από την κοινωνία δεν μπορούν να νικήσουν μια σωστή και επιμελημένη φροντίδα και αγωγή, όπως είναι αυτή που προσφέρουν οι χριστιανοί γονείς. Αλλά προσέξτε, και στο σωστό χρόνο, όχι όταν αρχίσουν τα προβλήματα. Όταν η χριστιανική αγωγή αρχίσει από την κοιλία της μητέρας, τότε το παιδάκι αποκτάει πνευματικές αντιστάσεις και μέσα στα 5 χρόνια που θα είναι κοντά σε αυτούς τους Αγίους γονείς θα έχει τέτοια θωράκιση πνευματική που δεν θα επηρεαστεί τόσο σημαντικά από το αντιπνευματικό περιβάλλον του σχολείου και της κοινωνίας. Όλη η κακία των παιδιών μας, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, προέρχεται από τη δική μας αμέλεια και επειδή δεν τα οδηγούμε από την αρχή τα παιδιά, από τη μικρή ηλικία,
στο δρόμο της ευσέβειας. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έδινε τεράστια σημασία στην οικογένεια και στη σωστή αγωγή των παιδιών. Τα ζευγάρια που εξομολογούσε πάρα πολύ τα συμβούλευε σε αυτό το θέμα. Πάρα πολύ ασχολιόταν με το πώς θα διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τους. Γιατί όταν το παιδί πάρει σωστή αγωγή, είναι ένας μελλοντικός Άγιος. Και έτσι αλλάζει η κοινωνία. Δεν αλλάζει αλλάζοντας τις δομές και τα κοινωνικά συστήματα. Αλλάζει όταν αλλάξει η οικογένεια και φτιαχτούν σωστά παιδιά, σωστοί νέοι, από αγιασμένους γονείς. Η επίδραση της ζωής των γονέων στη διαμόρφωση και την αγωγή των παιδιών είναι κέρια. Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν Άγιοι κοντά στα παιδιά, με την πραότητά τους, την υπομονή τους, την αγάπη τους. Να βάζουν κάθε μέρα νέα σειρά. Αυτό μας θυμίζει το γεροντικό, που λένε οι Άγιοι Πατέρες, να βάζεις κάθε στιγμή αρχή. Να ζεις δηλαδή εν μετανοία. Και η μετάνοια δεν είναι υπόθεση των εορτών, ας πούμε, τώρα που είναι Χριστούγεννα να πάμε να εξομολογηθούμε και κάναμε το καθήκον μας. Η μετάνοια είναι αρχής. Κάθε στιγμή ο χριστιανός αναθεωρεί τη ζωή του, την ύπαρξή του, τον προσανατολισμό του και διορθώνει τον εαυτό του, όπως κάνει ο καπετάνιος στο καράβι. Βλέπει κανείς να έχει το τιμόνι και λες τώρα τι κάνει, παίζει λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Όχι, κάνει συνεχώς διορθωτικές κινήσεις, γιατί αν δεν το κάνει αυτό, πολύ σύντομα το καράβι θα πει στα βράχια, αν αφήσει για λίγο ακυβέρνητο το πλοίο. Έτσι και ο χριστιανός συνεχώς παρακολουθεί τον εαυτό του και κάνει διορθωτικές κινήσεις, και αυτό είναι η μετάνοια. Μετανοώ σημαίνει αλλάζω νου. Μεταθέτω το νου μου δηλαδή από τα μάτια και τα φθαρτά και τα γήινα και τα αμαρτωλά, πού? Στον Θεό. Και αυτό λέει εδώ ο Άγιος Πορφύριος. Κάθε μέρα λέει να βάζεις νέα σειρά, νέα διάθεση, ενθουσιασμό και αγάπη στα παιδιά. Αλλά προσέξτε, όχι ανθρώπινη αγάπη. Γιατί σήμερα έχει διαφθαρεί και η έννοια των λέξεων. Και έρχονται και ομοφιλόφιλοι και σου λένε αγάπη. Αν υπάρχει αγάπη, όλα επιτρέπονται. Λάθος. Ποια αγάπη είναι η σωστή? Η εν Χριστώ αγάπη, η οποία ούκ ασχημονεί. Δεν ασχημονεί αγάπη. Ού ζητητάει αυτής. Δεν ζητάει τα δικά της η αγάπη. Η σωστή αγάπη είναι ανιδιοτελής. Ούκ εκπίπτει. Η αληθινή αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ. Ενώ βλέπετε και στις ανθρώπινες αγάπες, πολλές φορές έχουμε τη μετάπτωση στο μίσος. Αυτή που είναι σφόδρα ερωτευμένη, μετά μπορεί να κάνει κοιμά ο ένας τον άλλον. Πώς γίνεται αυτό? Ακριβώς γιατί δεν είναι Χριστό η αγάπη, αλλά είναι ανθρώπινη. Αν ήταν Χριστό δεν θα ξέπεφτε ποτέ. Γιατί ο χριστιανός αγαπάει ανιδιοτελώς. Και σε αγαπάει ακόμα κι αν εσύ πάψεις να τον αγαπάς. Ακόμα κι αν εσύ τον μισείς. Και δεν μπορείς να του κάνεις τίποτα που να τον αναγκάσεις να μη σε αγαπάει. Όπως ο Θεός. Ό,τι και να του κάνουμε συνεχίζει να μας αγαπάει. Δεν είναι σωστό αυτό που λένε κάποιοι, ότι ο Θεός αγαπάει τους καλούς, λέει, και άμα γίνεις κακός σε μισείς, αποστρέφεται. Λάθος. Όλους τους αγαπάει ο Θεός. Και τους καλούς και τους κακούς. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει και στα παιδιά διαμέσου της ζωής των γονέων. Αν οι γονείς δηλαδή δεν έχουν μεταξύ τους αυτή την εχριστό αγάπη, την ανιδιοτελή αγάπη, την αγάπη που συγχωρεί τα πάντα, εκτός φυσικά αμαρτίας, δεν σημαίνει να συμπλέουμε και στην αμαρτία με τον την σύζυγο, αυτό δεν είναι αγάπη βέβαια μετά, αλλά όταν το παιδί ζει αυτή την εχριστό αγάπη βλέποντάς τη στους γονείς, μετά οικοδομείται πάρα πολύ σωστά για τη μελλοντική του ζωή. Οι γονείς λοιπόν να βάζουν κάθε μέρα νέα σειρά, και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους έχει επισκεφθεί, θα εξακοντήσει στα παιδιά τη χάρη. Τι ωραία λέξη,
θα ακτινοβοληθεί αυτή η αγάπη η εν Χριστώ, η εν Αγίω Πνεύματι και στα παιδιά. Γιατί όντως η χάρις μεταδίδεται και προσλαμβάνεται και από τον άλλον όταν είναι δεκτικός και ο άλλος. Αν δεν είναι δεκτικός βέβαια, δεν ωφελείται. Η κακή ζωή των γονέων κάνει τα παιδιά με την παρακίνηση του διαβόλου να παρεκτρέπονται, έλεγε ο γέροντας. Και έτσι, προσέξτε, να ταλαιπωρούν τους γονείς τους. Και να λένε οι γονείς, τι παλιό παιδό έχω. Και φταίει ο ίδιος όμως. Γιατί? Γιατί δεν ζει σωστά με τον την σύζυγο. Και παραχωρεί ο Θεός, όχι ότι τιμωρεί, αλλά παιδαγωγεί τους γονείς διαμέσου των παιδιών. Η λύση όλων των προβλημάτων των γονέων, συγγνώμη των παιδιών, είναι ο εξαγιασμός των γονέων. Προσέξτε, ο γέροντας είναι αφοριστικός. Είναι καταπέλτης. Για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Είναι λόγια του Αγίου Πορφυρίου. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που έχουν μέσα τους. Όπως προηγουμένως μας είπε ότι ακτινοβολούν τη χάρη, εξακοντίζουν τη χάρη, έτσι και οι κακοί γονείς ακτινοβολούν το κακό. Αν οι γονείς δεν ζουν ζωή αγία, αν δεν μιλούν με αγάπη, ο διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς με τις αντιδράσεις των παιδιών. Βεβαίως παίρνοντας άδεια από τον Χριστό μας, έτσι. Ο διάβολος δεν κάνει τίποτα από μόνος του, δεν μπορεί να κάνει. Κατά παραχώρηση Θεού λοιπόν, ο διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς για να τους παιδαγωγήσει. Και πώς? Διαμέσου των παιδιών. Οι γονείς θα πρέπει να είναι ομόψυχοι, σύμφωνοι, καλοί συνεργάτες στην ορθή αγωγή, την εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Η αγάπη, η ομοψυχία, η καλή συνεννόηση των γονέων, παρατηρεί ο Όσιος Πορφύριος, είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά. Μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Τα φερσίματα των παιδιών είναι, έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων. Συγχωρέστε με φωτοκόπιες, φωτοαντίγραφα των γονέων, κατά κανόνα. Όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή μεταξύ των γονέων τους συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις και διάθεση να προχωρήσουν στην πρόοδο. Όταν οι γονείς τσακώνονται δηλαδή, δεν έχουν αγάπη, και το βλέπει αυτό το παιδί φυσικά και το διαισθάνεται, το παιδί μετά χάνει δυνάμεις, δεν έχει όρεξη να προχωρήσει. Κακοκτίζονται τα παιδιά και το οικοδόμημα της ψυχής τους κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να γκρεμιστεί. Τα παιδιά και οι νέοι απεχθάνονται την υποκρισία και την ασυμφωνία έργων και λόγων που πολλές φορές επιδεικνύουν οι γονείς τους. Επιζητούν ένα γνήσιο χριστιανισμό βιωμένον από τους γονείς τους και όχι χλιαρότητα στην πίστη και στην εχριστό ζωή. Όταν λείπει το ολοκληρωτικό δόσιμο στο Χριστό από τους γονείς, αυτό τα παιδιά το αντιλαμβάνονται και δεν θέλουν να ενταχθούν σε ένα τέτοιο αστικό χριστιανισμό, συμβατικό χριστιανισμό που ουσιαστικά δεν αλλάζει τίποτα στη ζωή τους. Και σου λέει το παιδί, να γίνω σαν και αυτούς? Μα αυτοί είναι υποκριτές. Μπορεί να πηγαίνουν στην εκκλησία, μπορεί να εξομολογούνται, μπορεί να και τακτικά μάλιστα, αλλά εδώ κάθε μέρα σκοτώνονται. Έλεγε μια κόρη, μάνα θυμάσαι, μια μέρα γλυκό ψωμί δεν φάγαμε. Κάθε μέρα τσακωμό είχαμε στο σπίτι. Και είχε δίκιο η κόρη. Γιατί ήταν οι γονείς χριστιανοί της και άνθρωποι της εκκλησίας, εντός εισαγωγικών όμως. Δεν ζούσαν το Χριστό. Επιτρέπεται χριστιανός να έχει άγχος, να έχει έχθρα, να έχει μίσος, να έχει αντιπάθειες, να έχει κακίες, να μην λέει καλημέρα, να μην αγαπάει έστω και έναν άνθρωπο στη γη. Έστω και έναν άνθρωπο να μην αγαπάς και να έχεις μίσος και αντιπάθειες, είσαι χωρισμένος από τον Χριστό. Και μετά είσαι και ανάξιος να κοινωνήσεις βεβαίως, όπως το είπε ο Κύριος. Όλα αυτά το παιδί τα καταλαβαίνει, δεν είναι ανόητο. Και σου λέει, γιατί να πάω στην εκκλησία, να γίνω σαν και σένα? Και δεν πάει στην εκκλησία.
Υπάρχει ένα ολέθριο δόγμα στους κοσμικούς, το οποίο λέει ότι είμαστε στους χριστιανούς του κόσμου, που δεν μ' αρέσει να τους λέω κοσμικούς, γιατί δεν είναι σωστός όρος. Κοσμικός σημαίνει υποταγμένος στον κόσμο, με το πνεύμα του κόσμου, το οποίο είναι εχθρικό στο πνεύμα του Θεού. Είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, το πνεύμα του κόσμου. Αλλά δυστυχώς κυκλοφορεί αυτό το σλόγγαν. Εμείς λέει είμαστε μοναχοί, οι κοσμικοί δεν είμαστε μοναχοί. Οπότε, τι υπονοούν? Το λένε κιόλας. Ο Χριστός λέει δεν θα ζητήσει τα ίδια από εμάς από τις τέσεις μοναχούς, από τους μοναχούς. Χρειάζονται λιγότερα πράγματα για τους λαϊκούς χριστιανούς να σωθούν από ό,τι για τους μοναχούς. Λάθος. Τεράστιο λάθος. Ίσα-ίσα οι Άγιοι Πατέρες, ξέρετε τι λένε? Ότι οι άνθρωποι που ζούμε στον κόσμο, οι χριστιανοί που ζούμε στον κόσμο, πρέπει να κάνουν μεγαλύτερη άσκηση από τους μοναχούς. Γιατί έχουν μεγαλύτερους πειρασμούς, μεγαλύτερες δυσκολίες. Και κινδυνεύουν πολύ περισσότερο να χάσουν την ψυχή τους από ότι ένας μοναχός που βλέπει μόνο ουρανό, γη και μοναχούς στο μοναστήρι του και είναι έτσι περιφρουρημένος, τουλάχιστον από την πλευρά των προκλήσεων μέσω των αισθήσεων, και έχει να παλέψει μόνο μέσω με τους λογισμούς που του βάζει ο πονηρός. Έτσι λοιπόν οι εντολές είναι κοινές και για τους μοναχούς και για τους λαϊκούς. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν πρώτα οι γονείς για να το περάσουν στα παιδιά. Και ότι ο αγώνας είναι ο ίδιος. Δεν έκανε ο Χριστός δύο Ευαγγέλια, ένα για μοναχούς και ένα για λαϊκούς? Ένα πιο ελαφρό Ευαγγέλιο, ας πούμε, light για τους λαϊκούς, συγγνώμη για την έκφραση, και ένα πιο σοβαρό, ας πούμε, για τους μοναχούς. Οι εντολές είναι οι ίδιες. Στο σπίτι που δεν βιώνεται ο γνήσιος χριστιανισμός, αλλά κάποιο κακέκτυπό του, δεν υπάρχει ειρήνη, χαρά, ομόνια, πραγότητα, αγάπη. Γιατί? Γιατί απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έχει ως καρπό την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη και όλα τα υπόλοιπα που μας τα απαριθμεί ο Απόστολος Παύλος. Πώς είναι δυνατόν να έχει χαρά ο άνθρωπος χωρίς να έχει ενεργήσει το Άγιο Πνεύμα? Κι όμως αυτό προσπαθεί να μας πείσει ο κόσμος, ότι μπορείς να έχεις χαρά χωρίς τον Χριστό. Δεν γίνεται. Μπορείς να έχεις χαρά χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Δεν γίνεται. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει πρώτα ο γονιός και να το περάσει στα παιδιά. Η συμπεριφορά των ανθρώπων στη διάρκεια της ζωής τους, έλεγε ο γέροντας, επηρεάζεται τα μέγιστα από τα παιδικά τους βιώματα μέσα στην οικογένεια. Από αυτά που βλέπουν, ακούνε και ζούνε με τους γονείς τους. Μάλιστα τόνιζε ότι, προσέξτε, αυτό φαίνεται, το πόσο δηλαδή επηρεάζουν τα παιδικά βιώματα την μετέπειτα ζωή των παιδιών, και στις πιο μικρές εκδηλώσεις της ζωής. Επί παραδείγματι, σου συμβαίνει μία λεμαργία, να θέλεις να τρως, να τρώεις, χρησιμοποιείς αυτόν τον τρόπο έκφρασης. Πήρες, έφαγες, βλέπεις κάτι άλλο, το θέλεις και εκείνο, το θέλεις και τ' άλλο. Αισθάνεσαι ότι πεινάεις, ότι άμα δεν φάεις σε πιάνει μία λιγούρα, μία τρεμούλα. Φοβάσαι ότι θα δυνατήσεις. Είναι κάτι ψυχολογικό που έχει εξήγηση. Μπορεί, ας πούμε, να μην εγνώρισες πατέρα, να μην εγνώρισες μητέρα, να είσαι στερημένος και πεινασμένος, στοχός και αδύνατος. Να μην έχεις ζήσει την αγάπη του Χριστού, για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως. Και αυτό από πνευματικό γεγονός εκδηλώνεται αντανακλαστικώς ως αδυναμία του σώματος. Γίνετε Άγιοι και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά σας. Η αγιότητα των γονέων απαλλάσσει τα παιδιά από τα προβλήματα. Τι να κάνω για το παιδί μου? Πώς οι γονείς έρχονται απελπισμένοι στους πνευματικούς πατέρες? Τι να κάνω, πάτερ? Τι να κάνει ο γέροντας? Δεν απορρίπτονται. Αλλά πρέπει να λαμβάνονται με πολύ πόνο και αγάπη. Όχι ικανοποιώντας τον θυμό και την εκδικητικότητα του γονέα. Το παιδί το καταλαβαίνει τότε. Καταλαβαίνει ποιο μάλλον είναι από εκδίκηση και ποιο είναι από αγάπη. Ποιο έχει πόνο και ποιο έχει μίσος και αντιπάθεια. Όταν τα παιδιά κάνουν αξίες
να παίρνετε κάποια παιδαγωγικά μέτρα, αλλά να μην τα πιέζετε. Κυρίως να προσεύχεστε. Πολλές φορές οι γονείς και κυρίως η μητέρα πληγώνουν το παιδί που έκανε την αταξία και το μαλώνουν υπερβολικά. Και τότε αυτό βέβαια πληγώνεται. Ακόμα και αν δεν το μαλώσεις εξωτερικά και μέσα σου το μαλώσεις και αγαναχτίσεις ή το κοιτάξεις άγρια, το παιδί το καταλαβαίνει. Νομίζει ότι η μητέρα δεν το αγαπάει. Ρωτάει τη μάνα, «Μ' αγαπάεις μαμά?» «Ναι παιδί μου», αλλά αυτό δεν πείθεται. Έχει πληγωθεί. Η μητέρα το αγαπάει, θα το χαϊδέψει μετά, αλλά αυτό θα κάνει το κεφάλι πίσω. Δεν δέχεται το χάδι. Το νομίζει υποκρισία, γιατί έχει πληγωθεί. Οι ψυχές επικοινωνούν και η ψυχή του παιδιού καταλαβαίνει την ψυχή σου και τι έχεις μέσα σου γι' αυτόν. Ο άνθρωπος, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, μεταδίδει την καλή ή κακή πνευματική του κατάσταση στο περιβάλλον του. Φοβερό πράγμα αυτό. Ο καθένας μας δηλαδή επηρεάζει το περιβάλλον του. Να γιατί ένας Άγιος σκορπάει ειρήνη και χαρά και λες πότε να είμαι κοντά του και να μην φύγω ποτέ από κοντά του. Να και γιατί ένας Άγιος σκορπάει το αντίθετο και λες αμάν πότε να φύγω να γλιτώσω. Πολλές φορές με την αγωνία μας και τους φόβους μας και την ψυχική μας κατάσταση, λέει ο Άγιος Πορφύριος, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακό στον άλλον. Έστω και αν τον αγαπάμε πάρα πολύ, αλλά προσέξτε, ανθρώπινα, όχι ένα αγίο πνεύματι. Παραδείγματος χάρη, λέει ο Γέροντας, η μάνα το παιδί της, όταν δεν το αγαπάει εν Χριστώ, αλλά ανθρώπινα, με αυτή τη φυσική αγάπη που έχει δώσει ο Θεός. Αλλά αυτή η φυσική αγάπη πρέπει να γίνει εν Χριστώ αγάπη. Αν παραμείνει μόνο φυσική αγάπη, δεν σώζει τη μητέρα. Η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της. Έρχονται παιδιά σε μια κατάσταση έξαλλη και έρχεται και η μάνα από πίσω και λέει, τι να κάνουμε το παιδί μου? Και το βλέπεις ότι ήδη είναι γεμάτη άγχος. Τι να κάνεις? Να διώξεις το άγχος από σένα. Το πρώτο αυτό είναι. Η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της για τη ζωή του, για την υγεία του, για την πρόοδό του. Διάβασε και διάβασε και διάβασε. Έστω και αν δεν του μιλάει, έστω και αν δεν εκδηλώνει αυτό που έχει μέσα της, το παιδί το εισπράττει, το διαισθάνεται. Αυτή η αγάπη, η φυσική αγάπη δηλαδή, μπορεί κάποτε να βλάψει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την αγάπη του Χριστού, που συνδυάζεται με την προσευχή και με την αγιότητα του βίου. Η αγάπη αυτή κάνει άγιο τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει, διότι αγάπη είναι ο Θεός. Ένα άλλο λάθος μεγάλο, η υπερπροστασία. Ο άνθρωπος όταν υπερπροστατεύεται από τους γονείς του παραμένει ανώριμος. Η υπερβολική φροντίδα, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, η υπερβολική αγωνία και το άγχος των γονέων, αυτό είναι η υπερπροστασία. Μητέρες που κάθονται πάνω τα παιδιά τους συνεχώς και τα καταπιέζουν, δηλαδή τα υπερπροστατεύουν, απέτυχαν στο έργο τους. Ενώ πρέπει να αφήνεις το παιδί μόνο του να ενδιαφερθεί για την πρόοδό του. Συγχωρέστε μου που θα πω κάτι προσωπικό, η μητέρα μου είναι μακαριστή τώρα στον ουρανό. Μία φορά μου είπε στην πρώτη δημοτικού, παιδί μου κοίταξε, μόνος σου θα διαβάζεις, εγώ δεν θα σου λέω να διαβάζεις. Αυτό ήταν. Ανέλαβα τις ευθύνες μου. Ακούω τώρα παιδιά στο γυμνάσιο να τα διαβάζουν οι μητέρες και στο λύκειο. Αυτό είναι τρομερό. Τι ωριμότητα θα έχει αυτό το παιδί? Τότε θα πετύχεις. Όταν δηλαδή αφήσεις το παιδί να ενδιαφερθεί μόνο του για την πρόοδο του. Όταν κάθεσαι συνεχώς από πάνω τους, τα παιδιά αντιδρούν. Αποκτούν οθρότητα, μαλθακότητα και συνήθως αποτυχάνουν στη ζωή. Φτιάχνεις άχρηστους ανθρώπους. Είναι ένα είδος υπερπροστασίας που αφήνει ανώριμα τα παιδιά. Και από πίσω προσέξτε τι κρύβεται. Η καινοδοξία των γονέων κρύβεται.
Γιατί σου λέει, τι θα πούνε για το παιδί μου άμα πάει αδιάβαστο, που θα μου φέρει όχι καλούς βαθμούς. Αν έχουν απαλλαχτεί από την καινοδοξία, πώς θα βοηθήσουν τα παιδιά τους να μην δουλέψουν στο ίδιο πάθος? Πώς δεν θα εμφυσίσουν στο παιδί της καινοδοξία? Γιατί το άλλο σλόγγαν που είναι κυρίαρχο στον κόσμο, ποιο είναι? Τι θα πει ο κόσμος? Μας τρώει αυτό το πράγμα. Τι θα πει ο κόσμος? Μα αυτό είπε ο Χριστός. Να προσέχεις τι θα πει ο κόσμος. Και δεν ξέρεις ότι αν ενδιαφέρεσαι γι' αυτό, είσαι άπιστος και δεν μπορείς να πιστέψεις και να ακολουθήσεις τον Χριστό. Πού το ξέρουμε? Το είπε ο ίδιος ο Χριστός μας. Πώς δίναστε πιστέψε δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες. Στους Φαρισαίους το είπε. Πώς μπορείτε να πιστέψετε όταν ζητάτε και παίρνετε δόξα ένας από τον άλλον? Μετά δεν μπορείτε να πιστέψετε τον Χριστό. Γιατί δεν ζητάτε τη δόξα του Χριστού. Ζητάτε τη δόξα των ανθρώπων. Να γιατί σήμερα οι άνθρωποι ντρέπονται να κάνουν το σταυρό τους. Πάνε στην εστιατόριο και ντρέπονται. Πρέπει να πούνε η Εκκλησία και ντρέπονται. Γιατί? Κοινοδοξία. Μετά πώς θα περάσει το παιδί σου το μήνυμα ότι πρέπει να είναι έτοιμος να δώσει και τη ζωή του για τον Χριστό? Να γίνει ομολογητής, μάρτυρας. Τι μάρτυρας? Εδώ σήμερα τα έχουμε καταργήσει πλήρως αυτά. Σήμερα δεν μπορείς να έχεις μάρτυρες. Σήμερα πρέπει να είσαι πολιτικός, πολιτικάντης, διαλλακτικός, να τα βρίσκεις με όλους. Να είσαι όχι διπρόσωπος, πολυπρόσωπος. Και αυτός είναι ο επιτυχημένος σήμερα. Αλλά φυσικά αυτός είναι αποτυχημένος για τον Χριστό και για τη Βασιλεία Του. Δεν πρέπει να πολεμάτε τα παιδιά σας, αλλά το σατανά που πολεμά τα παιδιά σας. Να γιατί χρειάζεται η προσευχή. Να γιατί χρειάζεται η πνευματική ζωή των γονέων. Να γιατί χρειάζεται ο πνευματικός και η συχνή εξομολόγηση, μετάνοια και θεία κοινωνία των γονέων. Δεν μπορείς να λες το παιδί πήγε στην εκκλησία και να κοιμάσαι. Ή πήγε να εξομολογηθείς και εσύ να μη θυμάσαι πότε έχεις εξομολογηθεί. Να τους λέτε λίγα λόγια και να κάνετε πολύ προσευχή. Η προσευχή κάνει θαύματα. Δεν πρέπει η μητέρα να αρκείται στο αισθητό χάδι στο παιδί της, αλλά να ασκείται στο πνευματικό χάδι της προσευχής. Η σωτηρία του παιδιού σας περνάει μέσα από τον εξαγιασμό τον δικό σας. Αν θέλεις μπορείς να αγιάσεις και μέσα στην Ομόνια. Και αυτό βέβαια τα έκανε ο ίδιος. Έζησε μέσα στην έρημο της Ομονίας 33 χρόνια. Εκεί αγίασε ο Άγιος Πορφύριος. Ξεκίνησε βέβαια από το Άγιον Όρος, αλλά εκεί αγίασε και οικοδόμησε πλήθος ανθρώπων. Αφήνω πολλά γιατί βλέπω ότι προχωράει η ώρα και θέλω να έρθω σε ένα τελευταίο και πολύ σημαντικό κεφάλαιο, στο οποίο σφάλει η συντριπτική πλειοψηφία, για να μην πω το 100% των γονέων. Και είναι το θέμα των επένων. Σύμφωνα με την Ευαγγελική και Αγιοπατερική παράδοση, ο πνευματικά αγωνιζόμενος και θεραπευόμενος άνθρωπος δεν πρέπει να αποδέχεται τους επένους ούτε τις κολακίες που του προσφέρονται. Και επίσης δεν πρέπει και να τα προσφέρει στους άλλους. Αφού πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης πρέπει το Θεό και όχι σε ανθρώπους. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ποτέ δεν πρέπει να επαινούμε τους συνανθρώπους μας. Μην τα βάλετε με μένα, ο Άγιος Πορφύριος τα λέει, έτσι. Λοιπόν, ποτέ δεν πρέπει να επαινούμε τους συνανθρώπους μας και να τους κολακεύουμε, αλλά να τους οδηγούμε στην ταπείνωση και στην αγάπη του Θεού. Μην μου πείτε για τα παιδιά δεν λέει, για όλους λέει, έτσι, τους συνανθρώπους μας. Άρα και τα παιδιά. Δεν πρέπει να τα επαινούμε. Εκείνο που κάνει ευτυχισμένο και μακάριο αληθινά τον άνθρωπο είναι ο Θεός, η Θεία Χάρη, το Άγιο Πνεύμα, αφού ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη κλπ. Δεν τον κάνει ευτυχισμένο η κολακία και ο έπαινος. Και όμως πόσοι άνθρωποι, για να πω όλοι, επιζητούν τον έπαινο. Και όταν τους τον προσφέρεις, τους τον προσφέρουν, τι λένε? Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστείς πολύ. Αντί να το πετάξεις, να το φτύσεις, τουλάχιστον από μέσα σου. Και να του πεις σε παρακαλώ μην τα λες αυτά τα πράγματα.
Ο Άγιος Πορφύριος λέγει, συμφωνώντας με τους προηγούμενους, τους Αγίους Πατέρες, διαχρονικά, ότι ο έπαινος κάνει κούφιο τον άνθρωπο και διώχνει τη χάρη του Θεού. Η αποδοχή των επαίνων, η καινοδοξία, οδηγεί τον άνθρωπο στην αιώνια κόλαση. Σχετικά γράφει ο προσωπικός ιατρός του Οσίου Πορφυρίου, Γεώργιος Παπαζάχος, καθηγητής καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει κοιμηθεί τώρα, σοβαρότατος και αγιότατος άνθρωπος. Ο γέροντας, σαν γιατρός μου, δεν έβλεπε μόνο τις σωματικές μου ασθένειες. Φρόντιζε και για τις πολλές πνευματικές ατέλειές μου. Προσπάθειά του να βρω την ταπείνωση. Γιατί όπως έλεγε και ο μακαριστός Άγιος Παΐσιος, μία είναι αρετή, η ταπείνωση. Και αν έχεις ταπείνωση, θα έχεις και αγάπη. Ένα απόγευμα μου τηλεφώνησε στο ιατρείο ο Άγιος Πορφύριος στον καθηγητή τον Γεώργιο Παπαζάχο. Ακριβώς μετά την υπερβολική εκδήλωση αγάπης ενός ζεύγους ασθενών μου που περιποιήθηκα. Το διορατικό χάρισμα του γέροντα έπιασε το συμβάν. Είχαν πάει δύο, ένα ζευγάρι, και τους εξυπηρέτησε πολύ καλά ο γιατρός και μετά άρισαν τους επαίνους. Μεταφέρω τα λόγια του γέροντα, λέει ο γιατρός, προς τον ίδιο, προς τον γιατρό. «Γιωργάκη, είμαι ο γέροντας. Εμείς οι δύο θα πάμε μαζί στην κόλαση». Ούτε καλημέρα, ούτε καλησπέρα, έτσι, κατευθείαν στο θέμα. «Θα πάμε μαζί στην κόλαση». Προσέξτε γιατί. Δεν είναι αστείο. «Θα ακούσουμε άφρονα τα αυτή τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Τα αγαθά σου εν τη ζωή σου απείλαυσες. Α δε ετοίμασας, τι νιέστε», αυτά που έχεις ετοιμάσει τώρα, πού θα τα αφήσεις. Τον διάκοψα. «Τι απολαύσαμε γέροντας αυτή τη ζωή, το σαράβολο αυτοκίνητο, το άδειο βιβλιάριο ή τον ανύπαρκτο ύπνο μας». Απάντησε απότομα. «Τι είναι αυτά που λες. Δεν σου λέει ο κόσμος τι καλός για που είσαι, μας αγαπάς, μας φροντίζεις, δεν μας γδέρνεις. Και εσύ τα αποδέχεσαι, τα χάφτεις, τον έχασες το μισθό σου». Το ίδιο παθαίνω κι εγώ. Κοιτάξτε, παιδαγωγική, Δεν μιλάει αφιψηλού, ταπεινώνεται και ο ίδιος. «Μου λένε πως έχω χαρίσματα, πως μπορώ να τους ακουμπήσω και να κάνω θαύματα, πως είμαι Άγιος». Τα είχε. Αλλά κρύβεται, ταπεινώνεται. «Και τα χάφτω ο ανόητος και αδύναμος». Γι' αυτό σου είπα ότι μαζί θα πάμε στην κόλαση. Αν είναι να πάμε μαζί, το απάντησα, πάμε και στην κόλαση. Η αγάπη που είχε στο γέροντα, έτσι. Και η ανάπαυση που ένιωθε κοντά του. Του λέει και στην κόλαση να πάμε, άμα είμαστε μαζί, καλά θα είναι. Και εκείνος έκλεισε το τηλέφωνο, λέγοντας: «Εγώ σου μιλάω σοβαρά και εσύ πάντα αστειεύεσαι. Καλή μετάνοια και στους δυο μας». Τι θέλει να του πει ο γέροντας? Μακριά από τους επαίνους, από την καινοδοξία. Η προϋπόθεση για να πάρεις τη Θεία Χάρη είναι η ταπείνωση και η αγάπη για τον Χριστό. Η υπερηφάνεια και ο εγωισμός που προξενούνται και τρέφονται με τους επαίνους εμποδίζουν τη Θεία Χάρη. Γιατί? Γιατί ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Και ξέρετε τι θα πει αντιτάσσεται? Σου πάει κόντρα. Για σκέψου να σου πάει κόντρα ο Θεός. Πού θα πας? Δεν μπορείς να πας πουθενά. Δεν είναι άνθρωπος να το μεριάσεις, είναι ο Θεός. Και τελικά οδηγούν οι έπαινοι και η υπερηφάνεια στην ψυχική απώλεια. Έτσι οι γονείς με τους επαίνους κάνουν δυστυχισμένα τα παιδιά τους, αφού τους στερούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη της Θείας Χάριτος, καλλιεργώντας τους τον εγωισμό. Και προσέξτε και κάτι άλλο, ακόμα πιο τραγικό. Πού οδηγεί τόσο έπαινος τελικά? Θα μας το πει ο ίδιος ο Άγιος Πορφύριος. Και είναι κέριο και ερμηνεύει τη σύγχρονη αθεία των παιδιών. Γιατί σήμερα τα παιδιά δεν πατάνε στην εκκλησία, νομίζετε? Και βλέπουμε μόνο άσπρα κεφάλια. Προσέξτε. Ο έπαινος κάνει τα παιδιά εγωιστές,
απροσάρμοστους και άθεους. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Η αλήθεια του Χριστού τονίζει ότι άμα επαινείς έναν άνθρωπο, τον κάνεις εγωιστή. Ο εγωιστής είναι ο μπερδεμένος, ο οδηγούμενος υπό του διαβόλου και του κακού πνεύματος. Είναι λόγια του Αγίου Πορφυρίου, έτσι. Έτσι μεγαλώνοντας μέσα στον εγωισμό το παιδί, η πρώτη του δουλειά είναι να αρνείται το Θεό και να είναι ένας εγωιστής, απροσάρμοστος μέσα στην κοινωνία. Γιατί? Γιατί πολύ απλά το πονηρό πνεύμα που έχει κυριέψει το παιδί δεν επιτρέπει στο παιδί να πιστέψει στον Χριστό. Ο εγωισμός, η υπερηφάνεια είναι πονηρό πνεύμα. Θα αφήσει ο διάβολος το παιδί να πιστέψει? Και έτσι έχουμε τη σημερινή κατάσταση της αθεΐας των νέων. Να γιατί είναι άρρωστη η κοινωνία μας και άθεα τα παιδιά μας. Επειδή από τη βρεφική ακόμα ηλικία τους τρέφουμε τον εγωισμό, την υπερηφάνεια, αυτά που είναι κορυφαία ακαθαρσία και αμαρτία στον άνθρωπο. Έτσι, δεν είναι τα ηθικά, είναι και αυτά βαριές αμαρτίες. Αλλά η κορυφαία ακαθαρσία στον άνθρωπο είναι η υπερηφάνεια, ο εγωισμός. Και δεν ξέρω πώς το εξομολογούνται. Μερικοί έρχονται και μου λένε, μετά από κάποια συζήτηση που κάνουμε μαζί και τους λέω κάποια πράγματα που βλέπω, ναι, λέει, πάτερ, πρέπει να έχω και λίγο εγωισμό. Τι να πεις τώρα. Όταν λοιπόν το παιδί του θρέψει τον εγωισμό, τι το κάνεις? Ευάλωτο στις δαιμονικές ενέργειες και υποχείριο του πονηρού πνεύματος. Ο έπαινος δημιουργεί στο παιδί μια ψεύτικη μεγάλη ιδέα. Αυτό που οι πατέρες λένε ίηση, που είναι η ρίζα της υπερηφάνειας. Από το ίο με νομίζω. Η ιδέα ότι είμαι κάτι και κάτι σπουδαίο, κάτι πολύ σπουδαίο, για να μην πω το κέντρο της ανθρωπότητας. Όταν λοιπόν εμείς, λέει, στο παιδί με τους επαίνους δημιουργούμε αυτό το υπέρεγο, ήταν μορφωμένος ο γέροντας παρόλο που είχε πάει μόνο στην πρώτη δημοτικού, διάβαζε πάρα πολύ και χρησιμοποιεί και όρους, βλέπετε, από την ψυχολογία. Όταν του φτιάξεις το παιδί ένα υπέρεγο, δηλαδή ένα ψεύτικο εγώ, μια ψεύτικη ιδέα για τον εαυτό του, του φουσκώνουμε τον εγωισμό, του κάνουμε μεγάλο κακό. Του κάνουμε να γίνεται πιο υπηρεπές στα διαβολικά πράγματα. Ο έπαινος είναι ένα ψέμα. Γι' αυτό και συνιστά μίμηση του διαβόλου, ο οποίος είναι εφευρέτης του ψεύδους. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Να παρακινούμε τα παιδιά μας όχι στο να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση αλλά θεοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια και όχι στα μπράτσα τους, ούτε στις γνωριμίες τους, ούτε στους βουλευτές, αλλά στο Χριστό. Και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, σε όλα τα θέματα να μάθουν τα παιδιά να ζητάνε τη βοήθεια του Θεού. Και όμως έρχεται η σύγχρονη ψυχολογία και στα ανατρέπει όλα. Και σου λέει, όχι, να μάθεις το παιδί να έχει αυτοπεποίθηση. Και καταστρέφουμε τα παιδιά έτσι. Θα πεις, δεν θα ενθαρρύνουμε τα παιδιά? Πώς θα τα ενθαρρύνουμε? Κοιτάξτε, συμβουλεύει ο Άγιος. Στο παιδί δεν πρέπει να λέτε, εσύ θα τα καταφέρεις. Εσύ είσαι σπουδαίος, είσαι νέος, είσαι ανδρείος, είσαι τέλειος. Δεν το ωφελείτε έτσι το παιδί. Μπορείτε όμως να του πείτε να κάνει προσευχή. Να του πείτε, παιδί μου, τα χαρίσματα που έχεις, ο Θεός σου τα έδωσε. Προσευχή σου να σου δώσει ο Θεός τη χάρη του. Τούτο εδώ είναι το τέλειο. Γιατί? Πολύ απλά. Το είπε ο Χριστός μας. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Όταν σου λέει ουδέν, εννοεί ουδέν, τίποτε. Και έρχεται τώρα ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος και οι γονείς που έχουν παραπλανηθεί από αυτούς και λένε, όχι, μπορεί το παιδί. Μπορεί, βέβαια, έχει ικανότητες. Τι ικανότητες έχει? Όταν ο Χριστός σου λέει, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις χωρίς εμένα. Ποια είναι η ικανότητα? Βλέπετε πόσο λάθος τα έχουμε συλλάβει τα πράγματα. Βέβαια, μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε αυτή την κατάσταση της λανθασμένης αγωγής φέρνει η σύγχρονη ψευδοεπιστήμη που διαστρέφει και δεν οικοδομεί τα παιδιά μέσω της άθεης ψυχολογίας και παιδαγωγικής. Λειτουργεί αυτή η επιστήμη. Ο
Ο διάβολος, προσέξτε, είναι λόγια του Αγίου Πορφυρίου. Δίδασκε, ο σοφός Άγιος Παιδαγωγός Πορφύριος, ο διάβολος κατόρθωσε να εξαφανίσει τον εαυτό του μέσω της σύγχρονης επιστήμης, εντός εισαγωγικών λέξη επιστήμη, και να κάνει τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν άλλα ονόματα. Έχει σημασία τα ονόματα που χρησιμοποιούμε. Οι γιατροί, οι ψυχολόγοι λένε συχνά όταν ένας άνθρωπος πάσχει. Α, νύχτας. Α, άγχος έχεις. Και τα τι αυτά. Δεν παραδέχονται ότι ο διάβολος υποκινεί και διεγείρει στον άνθρωπο τον εγωισμό. Ούτε καν πιστεύουν ότι υπάρχει διάβολος. Και πάρα πολλοί από αυτούς δεν πιστεύουν καν ότι υπάρχει ψυχή. Λέγονται όμως ψυχολόγοι και ψυχίατροι. Κι όμως ο διάβολος υπάρχει. Είναι το πνεύμα του κακού. Και αν δεν το παραδεχτείς αυτό, διαστρέφεις όλο το χριστιανισμό, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Γιατί ο Χριστός μας ήρθε για να λύσει τα έργα του διαβόλου. Ο διάβολος είναι ο πρώτος διδάξας στο ψέμα. Αλλά προσέξτε και τον έπαινο. Και αυτό δεν είναι πάλι δικό μου, το Αγίου είναι. Οι πρώτοι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, ήταν απλοί και ταπεινοί. Γι' αυτό ζούσαν στον παράδεισο. Δεν είχαν εγωισμό. Μετά, ο διάβολος κατόρθωσε με τον έπαινο και τους επλάνησε. Γεμίσανε εγωισμό. Και βγήκανε μαζί έξω από τον παράδεισο. Πώς τους επλάνησε? Τους είπε, εσείς είστε σπουδαίοι. Τι ακούτε το Θεό? Ο Θεός είναι απατεώνας. Σας εκμεταλλεύεται. Αν φάτε από αυτό που σας είπα να μην φάτε, θα γίνετε σαν και αυτόν. Είναι πονηρός ο Θεός. Εσείς είστε σπουδαίοι. Μπορείτε μόνοι σας. Δεν χρειάζεται το Θεό. Έπαινος. Βλέπετε ο έπαινος. Λανθανόντος το διαβόλιο. Το χάψαν το παραμύθι. Η Εύα και μετά και ο Αδάμ. Και βγήκανε μαζί. Τέλος, να μην θέλουμε τα μπράβο ούτε για τον εαυτό μας ούτε για τα παιδιά. Ο έπαινος κάνει κούφιο τον άνθρωπο και διώχνει τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, έρχεται μόνο με την Αγία Ταπείνωση. Γι' αυτό πρώτη στο καθήκον των γονέων είναι να μάθουν το παιδί να είναι ταπεινό. Του τέστην υπάκουο. Του τέστην να μάθουν να κόβει το παιδί το θέλημά του. Γιατί έτσι έρχεται η υπακοή. Όταν έχεις δικό σου θέλημα και μάλιστα ισχυρό θέλημα, δεν μπορείς να υπακούσεις. Και όταν αυτό το θέλημα το θρέφεις στο παιδί από την πρώτη στιγμή που γεννιέται, κάνοντάς του όλες τις επιθυμίες, ικανοποιώντας του όλα τα θελήματα, μετά πώς θα ζητήσεις να σε υπακούσει όταν θα σου ζητήσει κάτι που δεν πρέπει. Ναρκωτικά, ανηθικότητα κλπ. Αφού τόσα χρόνια του ικανοποιούσες όλα τα θελήματα. Θα σου πει και με το δίκιο του γιατί. Μέχρι τώρα μου έλεγες όλα ναι. Τώρα γιατί μου λες όχι. Και συμπέρανε. Και με αυτό κλείνουμε. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να ζουν ταπεινά και απλά και να μην ζητούν τον έπαινο και τον μπράβο. Να μην θέλει το παιδί να ακούει έπαινο. Να τα μάθουμε ότι υπάρχει η ταπείνωση που είναι η υγεία της ψυχής. Προσέξτε το. Σήμερα γιατί οι άνθρωποι είναι γεμάτοι κατάθλιψη? Το έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Συν Θεό θα κάνουμε μια ομιλία με την ευλογία της Ανατολής στην αρχή του νέου έτους. Η αιτία της κατάθλιψης είναι ο μέγας εγωισμός που τρέφεται από την πρώτη στιγμή που γεννιόμαστε. Μας τον τρέφουνε δηλαδή. Και μετά βέβαια και εμείς οικοδομούμε πάνω σε αυτό που μας έδωσαν ως θεμέλιο οι γονείς μας. Στο τι θα πει ο κόσμος. Έτσι λοιπόν να μάθουμε ότι υπάρχει ταπείνωση που είναι η υγεία της ψυχής, η υγεία της ζωής, της ψυχής, του όλου ανθρώπου. Μακάρι τα διδάγματα του Αγίου Παιδαγωγού Γέροντα Πορφύριου να αποτελέσουν οδηγητικά σήματα αγωγής για τους γονείς και για όλους όσους ασχολούνται με την αγωγή των παιδιών, για να μην θρυνούμε καθημερινά τραγικά θύματα ανάμεσα στους νέους μας. Το δε Θεοδόξα πάντοτε νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελεγχθήκαμε, αναμετρηθήκαμε και έχω την αίσθηση ότι ως γονείς βγήκαμε λειψοί με βάση αυτά τα οποία μας μετέφερε ο πατήρ Σάββας, τους λόγους του Αγίου Πορφυρίου, ο οποίος αύριο εορτάζει, είναι η πρώτη χρονιά από την αγιοκατάταξή του, και να ενημερώσω ότι το βράδυ στον Άγιο Φώτιο, στο Πνευματικό μας Κέντρο,
θα είναι η Αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Προφυρίου σήμερα το βράδυ. Η σημερινή εκδήλωση και αύριο το πρωί στον Άγιο Κοσμά και σε πολλές εκδήλωσεις όπως και στο μοναστήρι που διακονεί ο Πάτηρ Σάββας. Η σημερινή εκδήλωση είναι συνδιοργάνωση του Ιεραποστολικού Συλλόγου Κυριακή και του Συλλόγου Συμπαράστασης Οικογένειας Τιβεριάδος. Να παρακαλέσω να μην φύγετε, έχουμε ευλογίες που έχει φέρει ο Γέροντας για να σας δώσουμε. Να παρέκλασω όμως τον ιδρυτή της Σχολής Γονέων, τον κύριο Δημινά, ο οποίος το 1989 ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια, η οποία συνθεώ 25-26 χρόνια ακόμα είναι ζωντανή. Να δώσει ένα αναμνηστικό στον πατέρα Σάββα. Ελάτε, κύριε Δημινά. Είναι η ιστορία της πόλης μας, Κατερίνης. Ελάτε εκεί, εκεί αν θέλετε. Εκεί. Ναι. Πατέρα Σάββα, σκοθείτε λίγο να σας δώσω. Τίποτα δεν καταλάβουμε. Παίρνω σε κοιμάζι μου. Ναι, είναι η ιστορία της πόλης μας, της Κατερίνης. Έχετε να κάνετε... Ωραία, ωραία. Όποιος θέλει να κάνει ερωτήσεις στον πατέρα Σάββα, μπορεί να έρχεται στο βήμα. Εγώ θα συμφωνήσω, πατέρα Σάββα. Το μικρόφωνο λίγο, πατήστε το κουμπί. Το πράσινο. Ναι. Συμφωνούμε, βέβαια, πιστεύω όλοι εδώ, με όσα αναφέρει ο Όσιος ο Άγιος Γέροντας Προφύριος. Πλην όμως έχω και κάποιες αστάσεις. Θα μου επιτρέψετε. Επειδή διατέλεσα χρόνια επιμελητής ανηλίκων και ασχολήθηκα παράλληλα με τη δικηγορία και με τα παιδιά και κυρίως τα παραβατικά παιδιά, τα οποία χρόνια με είχαν απασχολήσει με διάφορα εγκλήματα όπως τα χαρακτηρίσατε, παραβατικές πράξεις λέμε εμείς, θα ήθελα να πω ότι πολλές φορές δεν είναι μόνο τα παιδιά, το οικογενειακό περιβάλλον, πιστεύω ότι που είναι δημιουργεί πολλοί άλλοι παράγοντες, αυτά τα άτακτα τα παιδιά, ξέρω από προσωπική εμπειρία, τα παραβατικά, τα που δημιουργούν τα προβλήματα στα παιδιά και στην οικογένεια. Αντιμετώπισα πολλές φορές γονείς οι οποίοι ήταν πάρα πολύ σωστοί και όμως είχαμε παιδιά τα οποία ήρθαν στα δικαστήρια ανηλίκων με σοβαρά αδικήματα. Και πιστεύω ότι εκτός από τους γονείς, εκείνο το οποίο επηρεάζει πολλές φορές είναι και το σχολείο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα τα παιδιά γεννιούνται και με έναν τρίτο γονέα. Εκτός από τον πατέρα και τη μάνα, έχουν την τηλεόραση, έχουν το ίντερνετ, έχουν τα κινητά τηλέφωνα, έχουν όλα αυτά τα σατανικά όπως τα χαρακτήρισε ένας μέσα, τα οποία όμως είναι και μέσα πληροφόρησης, τα οποία τα παιδιά ίσως δεν ξέρουν να τα χειριστούν, αλλά εν πάση περιπτώσει επηρεάζουν πάρα πολύ. Όταν λοιπόν καθημερινά ό,τι παίρνουν οι γονείς, τα αφαιρούν οι εκπομπές της τηλεόρασης που προβάλλουν ως πρότυπα, είτε τους ομοφιλόφιλους όπως εν παρενθέσει αναφέρατε, είτε τα μοντελάκια, είτε τα παιδάκια τα μικρά τα βγάζουν να γίνονται τραγουδιστές από τώρα ή ποδοσφαιριστές ή οτιδήποτε άλλο, και εν πάση περιπτώσει αυτοί επιτυχαίνουν στο τέλος, διότι είναι και βουλευτές και μας εκπροσωπούν και στο κοινοβούλιο. Όλα αυτά συν το ότι υπάρχει οικονομική κρίση η οποία μαστίζει πολλές οικογένειες που δεν προλαβαίνουν σήμερα οι γονείς να αγωνίζονται πώς θα εξασφαλίσουν τον υπηούσιο και το οποίο το εισπράττουν και τα παιδιά τα οποία είχαν μάθει διαφορετικά και σήμερα δεν έχουν τα απαραίτητα να βγουν έξω να πάνε να πιούν έναν καφέ όπως τα είχαμε συνηθίσει. Βλέπετε ότι όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση του κοινωνικού περιβάλλοντος. Και θα ήθελα να σας πω ότι είπατε βέβαια στην αρχή ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις δομές της κοινωνίας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την τηλεόραση και όλα αυτά τα άλλα τα μέσα τα οποία επηρεάζουν τα παιδιά. Όμως οι γονείς τι φταίνε προκειμένου
ότι ό,τι κάνουν και όποια προσπάθεια τη χαλάει την άλλη μέρα ένας άλλος παράγων, σαν αυτός ο οποίος ανέφερα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να αρχίσω από το τελευταίο. Είναι ανάγκη να έχουμε τηλεόραση. Το θέτω ως προβληματισμό. Είναι. Ο μακαριστός ο Άγιος Φλωρίνης, πατήρ Αυγουστίνος, έλεγε σπάστε τις τηλεοράσεις. Πριν καν έχουμε αυτή την, ας πούμε, βοθροποίηση της τηλεόρασης, να το πω έτσι ομάδα. Γιατί είναι ένας σύγχρονος βόθρος η τηλεόραση. Και οι ειδήσεις που μιλήσατε για πληροφόρηση, πολύ καλά το ξέρουμε όλοι, ότι είναι πάνω πληροφόρηση. Και αν θες να μάθεις μια σωστή είδηση, μόνο στο διαδίκτυο και πάλι επιλεγμένα. Έτσι δεν είναι? Γιατί να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας? Και γιατί να τους αφήνουμε να μας διαμορφώνουν? Γιατί αυτό γίνεται σήμερα. Η τηλεόραση είναι το κατηχητικό της νέας τάξης πραγμάτων και της νέας εποχής. Γιατί να βάζουμε το παιδί μας αυτό το κατηχητικό και να μην σπάσουμε την τηλεόραση? Νομίζω πλέον έχει φτάσει ο κόμπος το χτένι. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις αν θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά. Ξέρω πολλούς γονείς που δεν έχουν τηλεόραση και έχουν παιδιά, πολλά παιδιά, και δεν έχουν πρόβλημα κανένα τα παιδιά. Κανένα μα κανένα πρόβλημα δεν έχουν. Και έρχονται και εξομολογούνται για μια χαρά. Γιατί δηλαδή να τα τρώμε έτσι αμάσιτα ό,τι μας δίνουνε? Αύριο μπορεί να μοιράζουν ναρκωτικά στα σχολεία. Θα πούμε στον παιδί τι να κάνει, ας πάρει και τα ναρκωτικά. Ή πηγαίνουν και τους μιλάνε για το AIDS και τους δίνουν, ξέρετε τι τους δίνουν, για να κάνουν ελεύθερες σχέσεις, να μην κολλήσουν. Και δεν τους μιλάνε ότι πρέπει να σταματήσεις την ανηθικότητα για να είσαι εγκρατής και να έχεις αγνότητα μέχρι το γάμο. Έτσι. Θα το φάμε και αυτό. Τα τρώμε όλα, έτσι, αμάσιτα. Αύριο θα μας πούνε ενδεχομένως ότι δεν πειράζει να γίνουμε ένα και με τους αιρετικούς και με τους παπικούς και με τους ποντεστάντες, και αυτοί οι χριστιανοί είναι. Και με τους μουσουλμάνους. Μονοθεστικές θρησίες είναι και αυτοί. Θα το φάμε και αυτό. Δηλαδή πρέπει να καλλιεργήσουμε ένα πνεύμα μαρτυρικό στα παιδιά και σε εμάς πρώτα-πρώτα. Αν δεν αντισταθούμε, φυσικά μετά θα μας καταπιεί ο κόσμος. Αν θέλουμε να είμαστε φίλοι του κόσμου, θα γίνουμε εχθροί του Θεού. Το λέει ξεκάθαρα ο Λόγος του Θεού. Έτσι. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Η τηλεόραση είναι ένα παράδειγμα. Έτσι. Είναι πάρα πολλά που πρέπει να εξοβελήσουμε από τη ζωή μας. Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί γονείς. Δεν μπορείς να έχεις στο σπίτι σου, ας πούμε, οτιδήποτε έντυπο. Εφημερίδα, περιοδικό. Το παιδάκι θα το πάρει, να το ξεφυλίσει, να το ανοίξει. Δεν μπορεί να το έχεις ανεξέλεγκτο το ίντερνετ. Όταν θα φύγεις θα το δει, τα πάντα θα δει. Ούτε τηλεόραση, αν την έχεις, θα πρέπει να την αφήνεις ανεξέλεγκτη. Ξέρετε πόσα παιδιά έρχονται και μου εξομολογούνται πράγματα που αν ήταν ενήλικες θα πρέπει να πάρουν κανόνα χρόνια. Γιατί δυστυχώς αυτά που δείχνει τηλεόραση τα κάνουν τα παιδιά όταν εσείς λείπετε. Λοιπόν, γιατί να έχεις αυτό το κουτί του διαβόλου μέσα στο σπίτι σου και να διδάσκεις το παιδί τη διαφθορά και να διαφθείρεται με τα αδέρφια του και με τα ξαδέρφια του και με τα γειτονόπουλα? Και να λες τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά και να λάβεις τα μέτρα σου. Πώς οι πρώτοι χριστιανοί ανέδειξαν άγια παιδιά, άγιους γονείς, άγιες οικογένειες? Δεν ζούσαν σε μια ειδωλατρική κοινωνία και τρεις χειρότεροι από τη δική μας? Πώς ο Λότ ήταν άγιος μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμαρα, ήταν άγιος. Πώς? Και θα λέγαμε σήμερα η κοινωνία σε αυτή την εξαχρίωση ίσως δεν έχει φτάσει ακόμα. Των Σοδόμων και των Γομόρων. Είχε, κοντά είμαστε βέβαια. Αλλά όχι τόσο απροκάλυπτα. Και όμως εκεί μέσα υπήρχαν άγιοι. Γιατί να μην είμαστε κι εμείς? Και να συμβιβαζόμαστε τόσο εύκολα με τον κόσμο και τα του κόσμου. Αλλά σας είπα, πρέπει να πεθάνει αυτό το δόγμα. Τι θα πει ο κόσμος? Ας πει ό,τι θέλει ο κόσμος. Εμάς θα μας ενδιαφέρει τι θα πει ο Χριστός. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, το είπα και στην ομιλία, το ξανατονίζω. Αν το παιδάκι μέχρι να πάει στο σχολείο, τα 5 χρόνια που το έχεις εκεί, το έχεις δώσει Χριστό, έχει πάρα πολλές αντιστάσεις. Ήταν ένα παιδάκι και πάει στη Γερμανία. Και του φέρανε αρτήσιμο, ενώ ήταν 40. Γιόρταζε ένα άλλο παιδάκι κλπ.
Και λέει, δεν θα φάω. Γιατί λέει, δεν θα φας? Γιατί είμαι Έλληνας. Τι θα πει αυτό επειδή είσαι Έλληνας? Λέει, εμείς οι Έλληνες δεν τρώμε τώρα. Γιατί έχουμε νηστεία. Πού το ξέρει αυτό το παιδάκι? Να κάνει αντίσταση μέσα στο σχολείο. Που το κοιτάγανε όλα τα παιδιά έτσι παράξενα. Το ήξερε από τους γονείς του, τους πολύ καλούς γονείς του. Είχε πάρει όμως Χριστό μέχρι να πάει στο σχολείο όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ Χριστό. Έχω παιδιά που φέρνουν τους γονείς τους να εξομολογηθούν, το ξέρετε? Ναι. Ήταν και έφερε τη μάνα της, ένα κοριτσάκι. Της λέει, μαμά, πρέπει να πας να εξομολογηθείς. Όταν τον καλό καιρό υπήρχαν οι πνευματικοί στα σχολεία. Τώρα βέβαια τους διώξαμε τους πνευματικούς και φέραμε τους ψυχολόγους. Το φάγαμε κι αυτό. Και δεν μίλησε κανένας σχεδόν. Ψυχολόγους θέλουμε, πνευματικούς δεν θέλουμε. Και μετά θέλουμε να έχουν υγεία τα παιδιά. Όχι, τα παιδιά θα αυτοκτονούν. Ξέρετε πόσα παιδιά θέλουν να αυτοκτονήσουν? Γιατί εμείς το στρώσαμε το χαλί. Και δεν υπάρχει ένας πνευματικός να τα παρηγορήσει, να τα στηρίξει μέσα στο σχολείο. Το τρώμε κι αυτό. Ε, όχι, πρέπει κάποτε να ξυπνήσουμε. Ποιοι ιερείς και οι επίσκοποι, τι να κάνουν κι αυτοί? Όλοι μας πρέπει να κινητοποιηθούμε, και εσείς πρώτοι. Ο λαός, η βάση. Τι να πρωτοκάνει και ο καημένος ο ιερέας? Λοιπόν, όταν το παιδάκι πάρει σωστή αγωγή από την κοιλιά της μάνας του ακόμα, μετά δεν το φοβόμαστε. Το έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος αυτό. Πήρε το παιδάκι μικρό Χριστό, μην το φοβάσαι. Μπορεί λίγο να κλειδονιστεί, δεν θα χαθεί όμως. Και κάτι ακόμα που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Ο άνθρωπος έχει μέσα του όλον τον Αδάμ, προσέξτε. Όλο το καλό και όλο το κακό, από τον Αδάμ μέχρι εκείνον. Κουβαλάμε όλη την ανθρωπότητα μέσα μας. Και βεβαίως υπάρχει και το βάφτισμα, το οποίο θεραπεύει τον άνθρωπο. Αλλά αν δεν προσέξει ο γονιός, ξαναξυπνάνε τα πάθη, τα οποία είναι φιλεπίστροφα, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Αν δεν κάνει σωστή αγωγή, έτσι ξυπνάει το κακό. Και έτσι ερμηνεύεται αυτό που είπατε, ότι μπορεί οι γονείς να είναι καλοί και το παιδί να μην είναι καλό. Γιατί το παιδί έχει όλο τον Αδάμ και έχει και αυτεξούσιο. Αλλά αυτό όμως δεν αμνηστεύει τους γονείς, ούτε αίρει την ευθύνη από τους γονείς. Οι γονείς θα πρέπει να κάνουν τα πάντα σωστά, και από εκεί και μετά δεν λέμε ότι θα είναι σίγουρη 100% η επιτυχία, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα ο γονιός να πετύχει στην αγωγή, όταν ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή την αγωγή. Το λέει ο Ιερός Χρόστομος αυτό. Και αποτυγχάνει ο γονιός όταν ξυπνάει στην εφηβεία. Τον ξυπνάει το παιδί δηλαδή, με τις παρεκτροπές που κάνει και την παραβατική συμπεριφορά που είπατε. Αλλά τι βλέπουμε? Τα πιο πολλά παιδιά με την παραβατική συμπεριφορά ποια είναι? Τα παιδιά των γονέων, των χωρισμένων, των προβληματικών οικογενειών. Έτσι δεν είναι, κατά κανόνα. Που σημαίνει τι? Επειδή ακριβώς το παιδάκι δεν έζησε σωστά παιδικά χρόνια, δεν έζησε σε ένα περιβάλλον εν Χριστώ χριστιανικό, με τους γονείς να έχουν την εν Χριστώ αγάπη, όπως είπαμε, μετά κακοκτίστηκε. Και μετά έχει όλη αυτή την παραβατική συμπεριφορά. Επομένως, δεν φταίει η κοινωνία, δεν φταίει η τηλεόραση, δεν φταίει το σχολείο. Κατά βάση, σας το διάβασα, μην μου λέτε τι λέω δικά μου λόγια, ο Άγιος Πορφύριος το λέει. Οι γονείς φταίνε. Έτσι. Η πρώτη και η κέρια επιρροή στο παιδί είναι των γονέων. Και ξανατονίζω, από τη στιγμή της συλλήψεως. Είδατε που λέμε για κάποιους Αγίους, λέει, αγιασμένος εκ κοιλίας μητρός. Ναι, η αγιότητα από εκεί ξεκινάει. Και αυτό το κάνουν οι καλοί γονείς. Και εκεί πρέπει να ρωτάς τον πνευματικό σου, τι θα κάνεις? Η μητέρα που είναι κυοφορούσα, πώς θα ζήσει αυτές τις 9 μήνες? Λέμε ότι γεννιόμαστε την τάδη ημερομηνία, λάθος. 9 μήνες πριν πρέπει να λέμε ότι γεννιόμαστε. Όχι την ημέρα που γεννηθήκαμε, που είδαμε το φως. Έχουμε γεννηθεί ήδη, 9 μήνες έχουμε ζήσει. Και είναι οι πιο σημαντικοί μήνες της ζωής μας αυτοί. Το πώς έζησε η μητέρα μας και ο πατέρας μας εκείνους τους 9 μήνες. Αυτά ως απάντηση. Μάλιστα. Συγγνώμη για την αφορμή. Εάν δεν έχουμε άλλη ερώτηση, αφορμή.
Στο τέλος θα δώσει ευλογία ο πατήρ Σάββας ένα βιβλίο, βιβλιαράκι για την εξομολόγηση και υπάρχουν και στην έξοδο βιβλία του πατρός Σάββα για τον Άγιο Προφύριο. Να θυμίσω λίγο ότι η επόμενη μας εκδήλωση είναι την προσεχή Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου. Θα είναι με αφορμή το βιβλίο που σας δώσαμε, Γέροντα Κατερίνη, «Οι πόλοι άνθρωποι, το κέντρο γραμμάτων και τεχνών του Δίου». Θα δώσει μια μικρή μουσικοθεατρική παράσταση με αφιέρωμα στην Κατερίνη, στους τόπους και στους ανθρώπους. Την επόμενη Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου, ο Ιεραποστολικός Σύλλογος Κυριακή, εδώ στην ΕΚΑΒΗ, θα έχει προσκαλεσμένο το γνωστό μαχητή δάσκαλο Δημήτρη Νατσιό με το θέμα της ομιλίας του «Σμίλεψε δάσκαλε, πάλι ψυχές». Και ένα μήνα μετά, πρώτο Θεός, την καινούργια χρονιά, 10 Ιανουαρίου, θα έχουμε τον πατέρα Σάββα, τον δικό μας εδώ, καλεσμένο του Ιεραποστολικού Συλλόγου Κυριακή, στην αυτή την αίθουσα, στην ΕΚΑΒΗ. Το θέμα της ομιλίας θα είναι η αιτία της κατάθλιψης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να πούμε διευκόνη. Ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να είστε καλά.